Είχα τη χαρά να μιλήσω με εκπροσώπους του Συλλόγου Ερευνητών, Ερευνητριών και Εργαζόμενων στον χώρο της έρευνας Ηρακλείου. Τα παιδιά αυτά, εδώ και δεκαετίες, στηρίζουν το ελληνικό πανεπιστήμιο, την ελληνική πανεπιστημιακή έρευνα. Είναι ήλωτες. Ένα πανεπιστημιακό σύστημα, ερευνητικό σύστημα σε κατάρρευση, το οποίο βασίζεται στην δωρεάν εργασία ουσιαστικά, στο πρεκαριάτο της διανόησης. Έχουμε ιερή υποχρέωση ως πολιτεία να πάψει αυτή η στιγμή εκμετάλλευση. Γιατί αυτή η εκμετάλλευση δεν παράγει τελικά καλής ποιότητας γνώση, παρά τις τεράστιες προσπάθειες και γνώσεις των παιδιών αυτών. Αν θέλουμε σοβαρή παραγωγή γνώσης, έρευνας, αυθεντικής βελτίωσης του τρόπου με τον οποίο η ελληνική επιστήμη, η μηχανολογία, η βιοτεχνολογία, η πληροφορική κατακτούν τον υπόλοιπο κόσμο, αν μας ενδιαφέρει πραγματικά αυτό, θα πρέπει να υπάρξει μια πλήρης αποδέσμευση της δουλειάς αυτών των ανθρώπων από τις συνθήκες πρεκαριάτου, λες και είναι στην e-food ή εργολαβικοί εργαζόμενοι σε νοσοκομείο. Η εργολαβική εργασία πρέπει να σταματήσει παντού, αλλά σε αυτό το χώρο σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει ποτέ έρευνα. Υποτροφίες για τους διδάκτορες πρέπει να είναι τέτοιες που να τους δίνει τη δυνατότητα να επιβιώσουν για 3 χρόνια με πλήρη αφοσίωση στην έρευνα. Μεταδιδακτορική, θα πρέπει να κάνουν μεταδιδακτορική μελέτη, χωρίς να είναι ήλωτες που να κρατάνε τις τσάντες των καθηγητάδων, χωρίς να αγωνιούν για το αν θα πληρωθούν τον επόμενο μήνα, για το αν θα έχουν ασφάλιση. Αυτά είναι τα προαπαιτούμενα για να υπάρξει έρευνα, και το να υπάρξει έρευνα είναι προαπαιτούμενο για να υπάρξει ανάπτυξη σε αυτή τη χώρα.